Επί μισή ώρα, Λίνα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, και ο Πρωθυπουργός συνομίλησαν με θέμα το τι θα ισχύσει στις εκκλησίες τα Θεοφάνεια μετά από την ορκομοσία των Υπουργών και των Αναπληρωτών Υπουργών. Τελικό συμπέρασμα για αυτό δεν έχει γίνει γνωστό και αν υπάρχει κάποια λύση, επομένως μένουμε στα έως τώρα δεδομένα, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με τους συνεργάτες τους. Πληροφορίες από εκκλησιαστικές πηγές κάνουν λόγο ότι το κλίμα ήταν τεταμένο. Ενδεικτικό βέβαια και της ρήξης που έχει επέλθει μεταξύ της πολιτείας και της εκκλησίας μετά από την χθεσινή απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ότι δεν συνενεί στα μέτρα για λειτουργία των Θεοφανίων και κλεισμένων των θυρών. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Μακαριότατος παραβρέθηκε στην ορκομοσία σήμερα έγινε ως μία πρόθεση και ως μία προσέγγιση προς τον Πρωθυπουργό προκειμένου να υπάρξει η κατηδίαν συνομιλία. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι χθες μέχρι αργά το απόγευμα δεν είχε λάβει την απόφαση αν θα παρευρεθεί στην ορκομοσία και η απόφαση αυτή λήφθη το βράδυ. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι σε κάθε περίπτωση στις Μητροπόλεις έχει αποσταλεί η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ότι η λειτουργία των Θεοφανίων αύριο θα γίνει σύμφωνα με τα μέτρα που ίσχυαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Επομένως, με μέχρι 25 πιστούς εκκλησίες της χώρας και μέχρι 50 στους Μητροπολιτικούς Ναούς που θα μπορούν να παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα έχει αποσταλεί και σχετική εγκύκλειος που χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο Μακαριότατος θα αγιάσει τα ύδατα στην θάλασσα με την ρήψη του Σταυρού στα όρια της Αρχιεπισκοπής του. Μιλάμε δηλαδή για τη θάλασσα του Μοσχάτου ή της Καλυθέας. Και μάλιστα ότι η Εκκλησία εξ ονόματος μάλιστα και των 82 Μητροπόλεων προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπει λειτουργία των Θεοφανίων και κλεισμένων των θυρών.